Αυτός είναι ο Άδης? Ναι, αυτός. Πέρα εκεί, βλέπεις? Δεν βλέπω τίποτε. Σκοτάδι. Πέρα εκεί είναι ο Κοκκιτός, το ποτάμι των δακρύων. Από εκεί ακούγονται τα κλάματα. Και αυτός ο σκύλος που γαυγίζει? Είναι ο Κέρβερος. Δεν αφήνει κουνούπι να περάσει πάλι στη ζωή. Πέρα εκεί, εκεί που ακούγεται η βουή, είναι ο Πυριφλεγέθων, ποτάμι από φωτιά. Και εδώ κάτω, κάτω χαμηλά, η Αχερουσία λίμνη. Αυτά είναι τα σύνορα του Άδη. Για να φτάσει κανείς εδώ, όπως αντιλαμβάνεσαι, πρέπει να πεθάνει. Τώρα θα πεις εμείς γιατί δεν πεθάναμε. Εμείς απλώς είμαστε ηθοποιοί και οι ηθοποιοί, όπως είναι γνωστό, είναι αθάνατοι. Και αν κατεβήκαμε στον Άδη, αυτό το κάναμε από περιέργεια για να δούμε πώς είναι και να χαρούμε πιο καλά τους νεκρικούς διαλόγους του Λουκιανού. Αλήθεια, σε είδα που τους διάβαζες προχτές. Μα τι είναι αυτοί οι νεκρικοί διάλογοι? Διάλογοι πεθαμένων προσωπικότητων, γεμάτοι από πικρία και μεταμέλεια για τη ζωή τους και φανερώνουν ένα μέρος από τις απόψεις του ποιητή. Α, έτσι. Και πότε έζησε αυτός ο Λουκιανός, τι ήταν? Ο Λουκιανός μαζί με τον Πλούταρχο είναι οι κυριότεροι εκπρόσωποι της παρακμής των ελληνικών γραμμάτων. Το έργο του, βαθιά κριτικό αν και επιφανειακά κωμικό και ελαφρό, αποτελεί την κυριότερη πηγή μελέτης και του αρχαίου ελληνικού πνεύματος από τη σκοπιά του αιώνος που έζησε ο Λουκιανός και ακόμα της ίδιας της εποχής του Λουκιανού. Ο Λουκιανός είναι άγνωστο πότε γεννήθηκε. Ξέρουμε μόνο πως ανήκει στο δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν και από το έργο που μας άφησε κυρίως σε μορφή διαλόγων, διαπιστώνουμε πως είχε μεγάλη μόρφωση. Οι διάλογοι του δεν έχουν σκοπό θεατρικό. Απλώς, σαν τον Πλάτωνα, με τους διαλόγους του βρήκε τον τρόπο να δώσει σαν στοχαστής το πιστεύω του για τον κόσμο και τους ανθρώπους. Παρέστησε δηλαδή μια όψη του ανθρώπινου βίου μόνιμης αναξία για όλες τις γενναίες, θαρετά και φιλελεύθερα, εικονίζοντας έτσι την νοσταλγία της εποχής του για τους παλιούς, τους καλύτερους καιρούς της Ελλάδος. Και με τη φιλελεύθερη τάση του, εικόνισε την τάση του ελληνισμού να διατηρηθεί ελεύθερος. Και οι νεκρικοί διάλογοι του Λουκιανού που διάβαζες, πώς είναι? Μα γι' αυτό σε προσκάλεσα και σένα να κατεβούμε στον Άδη, για να διαπιστώσουμε αν αυτά που έγραψε ο Λουκιανός είναι ακριβώς έτσι. Και να, βλέπεις, είναι όλα τα ίδια. Βέβαια, ίδια. Ο Κέρβερος, ο Πυριφλεγέθων, η Αχερουσία λίμνη. Και κοντά σε αυτά θα πρέπει να δούμε τον Αιακό, τον Πλούτονα, την Περσεφόνη. Χριστέ και Παναγιά μου, ποιος είναι αυτός που έρχεται? Είναι ο Πλούτονας, ο βασιλιάς του Άδη. Φαίνεται πως έχει ακρόαση σήμερα, ακρόαση νεκρών. Ας οπάσουμε λοιπόν και ας ακούσουμε. Πλούτονα μου, άκουσέ με. Σου μιλάω εγώ, ο Τερψίων. Τερψίων, Τερψίων. Λέγε γρήγορα, τι θες? Πλούτονα μου, δικαιοσύνη. Είναι δικαιοσύνη αυτή να τα τεινάξω εγώ, παλικαράκι 30 χρονών, και αυτός ο γεροθούκριτος. Θούκριτος είπες? Θούκριτος, ναι. Να έχει περάσει τα 90 και ακόμα να ζει. Και με το παραπάνω δικαιοσύνη, Τερψίων, αυτός που λες ζει και δεν παρακαλάει για κανενός το θάνατο, ενώ εσύ... Εγώ τι? Κάθε ώρα και στιγμή κακομελετούσες για δάφτον για να τον κληρονομήσεις. Γιατί? Δεν έπρεπε αυτό το άχρηστο γερομόμολο που δεν του χρειαζόμουν τα λεφτά να τα τεινάξει? Τόπος τους νέους. Καινούριες νομοθεσίες, Τερψίων, όλα τούτα. Όποιος δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τα λεφτά να τα τεινάζει. Άλλα προστάζει και η μοίρα και το φυσικό. Αυτή την κατάσταση κατηγορώ το λοιπόν. Έπρεπε στο μέλλον έτσι να γίνεται. Πρώτα ο γέρος και ύστερα κατά ηλικία. Και ποτέ ανάποδα. Να ζει ο υπέργυρος με τρία όλα και όλα δόντια, μόλις που να βλέπει. Και άδειος, αμέτωχος σε καμιά χαρά της ζωής, ένα ζωντανό μουσείο. Και να χάνονται νέοι ωραιότατοι, γεμάτοι δύναμη. Είναι άλλο ποταμόν. Ή τουλάχιστον έπρεπε να ξέρουμε το τέλος μας. Πότε πρόκειται να πεθάνει ένας γέρος, για να μην τον κανακεύουμε άδικα? Να, τώρα η παροιμία σωστή. Αντί το βόδι να τραβάει την άμαξα, γίνεται το αντίθετο. Τερψίωνα, είναι πολύ πιο σωστό ό,τι γίνεται από ό,τι νομίζεις. Κάτι σαν και σένα παίρνουν από πίσω άκληρα γερόντια για να βάλουν χέρι σε ξένα πράγματα. Μα για στάσου τώρα. Και τι θα ρισκερδίζετε? Την κοροϊδία τους, σαν μπείτε στο λάκκο πρωτήτερά τους. Γιατί όσο παρακαλάτε εσείς να τα τεινάξουν, τόσο πιο ευχαριστούνται αυτοί στο θάνατό σας. Μου βρήκατε δα τώρα καινούρια τέχνη, πουλώντας αισθήματα στις γριούλες και στα γερόντια, και μάλιστα στους άκληρους από δάφτους.
Κι όσοι έχουν ένα κληρονόμο πίσω τους, για αυτούς καμιά αγάπη. Κι όμως πολλοί από δάφτους τους δίθεν αγαπημένους, παίρνοντας χαμπάρι τη συμπαιγνία, σώπα τη συμπαιγνία λέω, σας δουλεύουνε. Μισούνε τάχα τα παιδιά τους και έπειτα στις διαθήκες πάτε περίπατο κι εσείς και οι κολτσίδες. Και νικάει ο γιος, η συνήθεια, το δίκαιο. Κι εσείς ζεματισμένοι τρίζετε καλή ώρα τα δόντια. Σωστά, μεγάλη αλήθεια. Αχ, πόσα μου φαγε εκείνος ο πάντα ετοιμοθάνατος τούκριτος, που σαν έφτανα κοντά του, ξεψυχοφύσαγε, λες και ήταν κλωσοπούλι που μόλις έσκασε από τα αυγό. Και ξεγελιόμουνα και έλπιζα πως αμέσως τότε θα πατήσω απάνω στο πτώμα του και έστερνα, κι όλο έστερνα δώρα και να ξεπεράσω στην καλανομία του άλλου. Γελάς, γελάς. Και απ' τις φροντίδες και τους λογαριασμούς που έκανα παήλτησα. Και να με, οι αγρύπνιες και οι φροντίδες μου φταίνε που πέθανα. Και αυτός έχαψε τα τόσα δολώματα και νάτος, ντούρος. Και θα κορόιδευε και από πάνω σαν με θάψανε μπροστά του. Έφυγε. Ας το καλότερ ψίον. Βρε Θούκριτε, να σε καλά εκεί που ζεις, με έκανες και γέλασα. Και να πλουταίνεις μαζί με κάτι τέτοια κορόιδα και ποτέ σου να μην πεθάνεις παρά αφού ξεκάνεις κάθε κοράκι γύρω σου. Άλλος. Ποιος ζήτησε ακρόαση? Κανείς. Φοβηθήκανε οι πεθαμένοι και δεν έρχονται. Εσύ, Σερμή, δεν μου λες, τον ξέρεις εκείνον τον γέρο, τον γερομόμολο λέω, τον Ευκράτη, που έχει λεφτά πολλά κι είναι άκληρος και τον κυνηγάνε σύννεφο οι κληρονόμοι? Αυτόν από τη Σικιώνα λες? Γιατί, θες να τον φέρω? Όχι, στα 90 που έφτασε και στα διπλά να φτάσει ακόμα, άστον. Να μου φέρεις στη σειρά όλους τους κολακές του. Να φέρω παράδοξο. Παράδοξο, όχι, σωστό, ναι. Παρακαλάνε που λες να τα τεινάξει για τα λεφτά. Δεν είναι κανείς όη. Και το πιο βρωμερό, δήθεν στα φανερά τον περιποιούνται, ενώ από μέσα τους προσεύχονται σαν αρρωστήσει να πεθάνει. Μα σαν πάρει το καλύτερο, αλλάζουνε. Γι' αυτό το λόγο, αυτός ας ζήσει και αυτοί ας έρθουνε, αφού προσμήνανε άδικα την κληρονομιά. Εντάξει, τους αξίζει ό,τι κι αν πάθουνε τέτοια κουμάσια που είναι. Όμως και εκείνος φταίει. Τους τάζει, τους παρηγορεί, τους τρέφει με ελπίδες και όλο του πεθαμού πέφτει. Κι όμως πλούτονα, πιότερο κοτσονάτος είναι και από νέος. Και το γούστο είναι. Ξέρω, λες για την κληρονομιά. Τη μοιράσανε κιόλας πλούτονα. Και τρέφονται με ελπίδες να ζήσουν ζωή και κότα. Άστον λοιπόν. Θα γίνει πάλι παιδί αυτός πετώντας από πάνω του τα γυρατιά. Κι οι άλλοι ας φορτωθούν τις ελπίδες τους κι ας έρθουν. Κακή, κακός τους ψόφος. Έγινε πλούτονα. Κοίτα, ποιος έρχεται? Εγώ, πλούτονα μου, εγώ! Ποιος είναι αυτός, Περσεφόνη μου? Είναι ο πρωτεσύλαος, άνδρα μου. Ο πρώτος ένδοξος νεκρός του Τροϊκού πολέμου. Αχα. Πλησίασε. Λέγε, τι θες? Δέσποτα και βασιλιά, άρχοντα δια του Άδη, παντοδύναμέ μου, και εσύ κόρη της Δήμητρας, μην περιφρονάτε την ερωτική μου επιθυμία. Τι γυρεύεις από μας? Και για να γνωριστούμε, ποιος είσαι? Ο πρωτεσύλαος. Στρατιώτης κι εγώ ανάμεσα στους Αχαιούς. Τι θες λοιπόν? Παρακαλώ, να ελευθερωθώ, να ξαναζήσω πάλι. Πρωτεσύλαε, τέτοια κέφια όλοι οι πεθαμένοι τα έχουνε, μα κανείς τους δεν μπορεί να τα πετύχει. Όχι τη ζωή, Ειδονέα, όχι. Τη γυναίκα μου, τη νιόπαντρη, που την άφησα σύξυλη πάνω στον ηφικό κρεβάτι για να πάω να πολεμήσω. Ο ερωτάς της, δεσποτά μου, αυτός με καψαλίζει. Να ανέβω να τη δω λίγο στη γη και ξανακατεβαίνω. Έτσι, ε. Και δεν ήπιες ακόμα νερό της λησμονιάς? Με το παραπάνω, αφέντη μου. Όμως ο έρωτας δεν σβήνει. Να περιμένεις. Όπου να είναι θα έρθει και αυτή και τότε ποτέ, τ' ακούς, ποτέ πια δεν θα θες να ανέβεις. Δεν αντέχω άλλο να καρτερώ, πλούτονα. Αγάπησες κι εσύ και ξέρεις τι είναι να αγαπάς. Και τι θα σου ωφελήσει, μωρέ, να αναστηθείς μια μέρα και ύστερα τα ίδια και τα ίδια να κλαις, να κλαις. Ελπίζω, θα την πείσω. Θα με ακολουθήσει εδώ και θα έχεις κέρδος έτσι. Ένας φεύγει, δύο έρχονται. Παρανομία. Ποτέ δεν ξανά έγινε κάτι τέτοιο. Έγινε και θυμίσου. Τον Ορφέα και την Ευρυδίκη για την ίδια αιτία. Και εκείνη τη συγχωριανή μου την Άλκηστη με εκείνον τον Ηρακλή. Θα θελήσεις, μωρέ, έτσι ξεροκάφκαλο που είσαι και σκέλεθρο, να παρουσιαστεί στην όμορφή σου? Και πώς, μωρέ, θα σ' αγκαλιάσει που τίποτα δεν θα μπορεί να νιώσει από σένα? Μωρέ, θα την πάει Τρίτη και Τετάρτη και θα κόψει μαύρο δρόμο. Άδικα θα πας τόσο ποδαρόδρομο. Να μιλήσω, πλουτονά μου. Λέγε, Περσεφόνη μου. Άκου, άνδρα μου, υπάρχει γιατριά.
Διάταξε τον Ερμή, όταν ο Πρωτεσίλαος ανέβει στο φως, να στηρίξει μια μπαστούνα, να βάλει μέσα το σκελεθρό του και πάνω σε αυτό, να ξαναφτιάσει ένα νεαρό, όπως ήταν ο Πρωτεσίλαος εκ του φυσικού. Καλώς. Αφού το θέλει η Πέρσα μου, ξανάζησέ τον Ερμή και ξαναπάντρεψέ τον. Και κοίτα το λογαριασμό, μας τρώνε μια μέρα. Πλούτονα, Περσεφόνη, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Ο Βλάκας. Τι είπες, Πλούτονα? Τίποτα. Γι' αυτόν τον ήρωα λέω. Άλλος. Ερμή, υπάρχει άλλος για κρόαση? Όχι, Πλούτονα. Τότε πάμε. Πάμε, Περσεφόνη μου. Αυτός ήταν ο φοβερός και τρομερός Πλούτονας και αυτή η Περσεφόνη, η γυναίκα του. Έχει πότε-πότε ακροάσεις νεκρών. Και ο Ερμής? Είναι μεταξύ κλητήρος, ψυχοβγάλτη και τα λοιπά. Πάντως ας προχωρήσουμε. Ξέρεις, εδώ στον Άδη δεσπόζουσα φυσιογνωμία είναι ο Διογέννης. Τι είναι αυτός? Πεθαμένος, τι άλλο. Τι ήταν, να λες? Α, ναι, ξέχασα. Τι ήταν λοιπόν ζωντανός? Κοινικός φιλόσοφος. Είναι αυτή η τάξη των φιλοσόφων που εν ονόματι της αρετής περιφρονεί τα επίγεια αγαθά. Αυτόν. Αυτόν που περιφρονεί τα επίγεια αγαθά. Αυτόν θα πρέπει να ακούσει κανείς. Πες μου, αυτοί οι σκελετοί που έρχονται προς τα δω, ποιοι είναι? Ας παρακολουθήσουμε την κουβέντα τους, θα έχει γούστο. Πώς τα κατάφερες, Καλλιδημίδη? Τι πώς τα κατάφερα? Πώς τα κακάρωσες? Γιατί εγώ, ξέρεις, έγινα τσιμπούρι στο Δινή, αυτό το πλούσιο. Έφαγα ως που έσκασα. Θα ρω πως ήσουν εκεί σαν τίναξα την αρίδα. Ήμουν Ζηνόφαντε, ο θάνατός μου εμένα ήταν για να ήταν. Ξέρεις τον γεροπτόδωρο? Εκείνο τον άκληρο που ξεσκόνιζες, τον παραλί. Νέστε. Το ξεσκόνιζα πάντα γιατί έταζε πως αν πεθάνει όλα θα τα αφήσει σε μένα. Επειδή παρατράβαγε η υπόθεση και δεν ξεμπέρδευε αυτός και πήγαινε να περάσει και το γέρο τυθινό στα χρόνια ο γέρος, βρήκα και την κληρονομιά ένα δρόμο συντομότερο. Ακούω. Φαρμάκι. Έπεισε τον Ινοχώ, σας ζητήσει ο μπάρπας να πιει, να του το ρίξει στο ποτήρι. Να το έχει έτοιμο και να του το σερβίρει. Και τούτα ξανά τον ελευθερώσω γι' αυτό. Το λοιπόν τι έγινε? Άκου το λοιπόν. Πληθήκαμε που λες και κάτσαμε και έρχεται ο πιτσιρίκος με τα ποτήρια έτοιμα. Ένα το φαρμακωμένο στο γέρο και το άλλο σε μένα. Και λοιπόν? Λοιπόν, γίνεται το λάθος. Εγώ το φαρμάκι, αυτός το καλό. Και έτσι ο γέρος τότσουξε για τα καλά και εγώ τέζα. Πεθαμένος στη θέση του. Τι γελάζει, Νόφαντε. Που την έπαθες, Καλλιδημίδη μου. Και ο γέρος? Στην αρχή ταράχτηκε ξαφνικό, μα σαν το ένιωσε, μπήγει που λες τα χάχανα. Μα κάτι χάχανα. Τι γελός, μωρέ. Αν δεν έπρεπε να πάρεις, Καλλιδημίδη μου, την τεθλασμένη. Η ευθεία, μωρέ. Η λεωφόρος έχει σιγουριά. Πάμε όμως, πάμε. Έρχεται ο Διογέννης και αν πέσει στη γλώσσα του, χάθηκες. Τώρα θα τα ψάρω σε μερικούς σπουδαίους. Διογέννη, κράτη. Είναι και αυτός σαν και εμένα. Κοινικός φιλόσοφος. Ήξερες, Διογέννη, εκείνο το μυρίχο με τα πολλά λεφτά από την Κόρυθο, τον τρανό εφοπλιστή, δε, που είχε ανιψιότητο τον Αριστέα? Άλλο παραλίκι αυτόν, που μάλιστα συνήθιζε να λέει και το στίχο του Ομήρου «Ίσι σήκωσέ με, ή σηκώνωσε εγώ». Γιατί ρωτάς, κράτη, για αυτούς? Άκουτε λοιπόν, υποψιαζόντουσαν ο ένας τον άλλο για την κληρονομιά. Και μια και είχαν τα χρονάκια τους, γράψανε φανέρες διαθήκες. Ο Μυρίχος, αν τα κακαρώσει πρώτος, ορίζει αφέντη στο έχει του τον Αριστέα. Και ο Αριστέας το Μυρίχο, αν έρθει στον Αγύρι στο πρωτήτερο.
πέρα. Έτσι τα είχαν κανονίσει και σκοτωνόντουσαν στην περιποίηση και στην κολακία οι δυο τους. Και εδώ είναι το αστείο. Ποιο? Η Μάντης. Και εδώ στου ερμηνείες. Και πότε ο Απόλλωνας ζήγιαζε πρώτα τον Ηρίχο, πότε τον Αριστεία. Και όλο έτσι τράβαγε. Και το λοιπόν, τι τέλος είχαν. Ενδιαφέρον θέμα. Τα τίναξαν και οι δυο την ίδια μέρα. Ταξιδεύοντας από τη Σικιώνα στην Κέρα, τουμπάρισαν από τη Φουρτούνα και πάνε και οι δυο. Μπράβο. Εμείς βλέπεις όταν είμαστε ζωντανοί ποτέ δεν αναλογιστήκαμε κάτι τέτοιο. Έλατε. Δεν προσευχήθηκα ποτέ να το τεινάξει ο Αντισθένης για να του κληρονομήσω τη μαγκούρα. Και είχε μια κοτσονάτη από αγριόδαφνη. Ούτε εσύ βρε κράτη πεθύμησες να τα τεινάξω για να μου πάρεις το πιθάρι και τη σακούλα με τα λούπινα. Μήτε που τα χρειάστηκα, Διογέννη μου. Ό,τι έπρεπε κι εγώ από σένα και εσύ από τον Αντισθένη, το πιο μεγάλο, το πιο σεβαστό, το κληρονόμησα. Γιατί πράγμα λες? Σοφία. Αυτάρκεια, αλήθεια, ελευθεροστομία, ελευθερία. Μα το Θεό, στα αλήθεια αυτό το θησαυρό τον επήρα από τον Αντισθένη. Και για σένα πιο μεγάλο άφησα. Αν κανείς δεν νοιαζόταν για τέτοιους θησαυρούς, Διογέννη μου. Κανένας δεν μας περιποιόταν για να μας κληρονομήσει. Γιατί όλο το χρυσάφι είχαν στο νου τους. Και βέβαια, δεν θέλανε ούτε για δώρο τέτοιο πράγμα από μας. Το χρυσάφι τους. Που το φύλαγαν με νύχια και δόντια και κάθε πανουργία. Κι έτσι, δικός μας αυτός ο πλούτος και εδώ κάτω. Κι αυτοί ας φέρουν μόνο ένα οβολό και αυτόν ως το βαρκάρι. Για στάσου, για στάσου. Τούτος εδώ που έρχεται δεν είναι ο Ηρακλής? Ο Ηρακλής? Μα βέβαια, ο ίδιος. Ο Ηρακλής. Το τόξο, το ρόπαλο, η λεοντή, ο όγκος. Και λοιπόν. Στρίβε, αρχίζει το γλέντι. Πάει το λοιπόν, πέθανε και ο γιος του Δία ακόμη. Καλήνικε. Μίλησες. Και βέβαια. Είσαι το λοιπόν πεθαμένος? Γιατί θυσίαζα για χάρη σου σαν ήμουν ζωντανός σας σε Θεό. Και σωστά θυσίαζες. Ο Ηρακλής βρε ο ίδιος είναι στον ουρανό μαζί με τους αθανάτους. Με την Ήβη την ομορφούλα. Εγώ απλώς είμαι το ομοίωμά του. Τι μας λες? Ομοίωμα? Εικόνα Θεού εσύ? Και δεν μου λες πώς γίνεται να είναι κανείς μισός στον ουρανό και μισό στον Άδη πεθαμένος? Μα δεν πέθανε εκείνος, εγώ η εικόνα του. Κατάλαβα. Δώσανε στον Πλούτονα κάλπικο Ηρακλέα. Εσένα, που είσαι πεθαμένος στη θέση του αληθινού. Έτσι βέβαια. Και πώς εκείνος ο ξυλοτρύπης ο Αιακός δεν σε μυρίστηκε ότι δεν ήσουν αυτός, άρα σε πήρε για τον Ηρακλή? Έμοιαζα απαράλλαχτα. Κοίταξες όμως και το ανάποδο. Ποιο? Μήπως εσύ είσαι ο Ηρακλής και το σκιάχτρο σου καλοπερνάει στον Όλυμπο με την Ήβη? Είσαι θρασής και φαφλατάς. Αν δεν πάψεις να με πειράζεις, θα σου δείξω εγώ ποιανού θεού είμαι εικόνα. Βλέπω ετοίμασες, γύμνασες το τόξο σου. Όμως, τι να φοβηθώ. Έτσι και έτσι πέθανα. Αλλά για ξεκαθάρισέ μου κάτι. Γι' αυτό τον Ηρακλή. Σαν ζούσες, ήσουν και τότε εικόνα του? Ή όταν είσαστε ζωντανοί και δυο σας, είσαστε ένας και σαν πεθάνατε κοπήκατε και τράβηξε ο ένας ψηλά στους θεούς και εσύ το σκιάχτρο είσαι στον Άδη κατά πως φαίνεται? Έπρεπε να μην απαντούσα σε έναν βλάστημο. Όμως άκουσε, ό,τι ήταν από τον Αμφιτρίωνα, αυτό πέθανε και εκείνο είμαι εγώ. Και ό,τι ήταν από το Δία, είναι στον ουρανό με τους θεούς. Τώρα κατάλαβα. Λες δηλαδή πως η Αλκμίνη γέννησε δυο Ηρακλίδες. Τον ένα από τον Αμφιτρίωνα και τον άλλο από το Δία. Αλλά ξεχάσατε πως είσαστε δίδυμοι από την ίδια μάνα. Όχι βρε χαμένε. Ο ένας, ο ίδιος είμαστε κι δυο. Άντε πάλι τα ίδια. Δυο κολλημένοι Ηρακλίδες. Εκτός αν γινήκατε κάτι σαν υποκένταυρος. Άνθρωπος και Θεός μαζί. Βρέση, δεν σου φαίνεται πως όλοι αποτελούνται από δυο, ψυχή και σώμα? Τι εμποδίζει να είναι η ψυχή στον ουρανό, αυτή του Δία και εγώ ο πεθαμένος με τους πεθαμένους? Αγαπητέ γιώκα του Αμφιτρίωνα, καλά θα τα έλεγες αν ήσουν σώμα. Όμως εσύ είσαι εικόνα. Ομοίωμα, σκιάχτρο ασώματο. Πας φυρί-φυρί να μου κάνεις τρίδιπλο τον Ηρακλή. Τρίδιπλο. Και βέβαια. Ένας στον ουρανό. Άλλος εδώ, εσύ η εικόνα. Και το σώμα που έλειωσε και είναι σκόνη πια. Τρεις δεν είναι? Ψάξε τώρα ποιον θα βρεις πατέρα για τον τρίτο. Είσαι ένας θρασής σοφιστής. Και ποιος είσαι εσύ μωρέ που σου κουβεντιάζω τόση ώρα? Του Διογέννη από τη Σινώπη εικόνα είμαι. Εγώ ο Διογέννης δεν είμαι με τους αθάνατους θεούς, αλλά εδώ για να κοροϊδεύω κάτι σπουδαίους νεκρούς σαν και σένα, τον Όμηρο και τους άλλους κρύους. Ανάθεμά σε! Να και άλλο φρούτο. Ο Αλέξανδρος. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Πώς αυτό, Αλέξανδρε? Πέθανες κι εσύ σαν και εμάς όλους? Τι ρωτάς, Διογέννη? Το βλέπεις. Δεν είναι τίποτα παράδοξο.
Σαν άνθρωπος κι εγώ τα τίναξα. Άντε. Ψέματα λοιπόν αυτά που έλεγαν πως είσαι γιος του Άμωνος, του θεού της Αιγύπτου. Του Φιλίππου γιος το λοιπόν. Και βέβαια του Φιλίππου. Θα πέθαινα αν ήμουνα του Άμωνος. Και δεν μου λες εκείνα τα περί Ολυμπιάδος της μαμάς σου. Ότι τάχα κάποιος δράκος στο κρεβάτι της σε 9 μήνες πριν γεννηθείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ότι ο Φίλιππος την έπαθε νομίζοντάς σε γιο του. Κι εγώ τα άκουσα αυτά σαν και σένα. Μα τώρα βλέπω πως η μάνα μου και οι ψευτοπροφήτες του Άμωνος τα παραλέγανε. Δεν πήγε στο βρόντο το ψεματάκι τους, Αλέξανδρε? Πόσοι και πόσοι σου κάνανε μετάνιες νομίζοντάς σε Θεό. Για πες μου το λοιπόν. Όλη αυτή την εξουσία, τη δύναμη, πού την άφησες? Δεν ξέρω, Διογέννη. Δεν πρόφθασα να ενδιαφερθώ. Γιατί γελάς? Τίποτα, κάτι θυμήθηκα. Σωματοφύλακες, υπασπιστές, σατράπες, χρυσάφι, έθνη που προσκυνάνε, βαβυλώνες, βάκτρα, τιμές και δόξες, μεγάλη φήμη. Δε σε μελαγχολούν σαν τα θυμάσαι? Δακρύζεις κακόμοιρε. Ο σοφός, μωρέ, ο Αριστοτέλης, ο δάσκαλός σου, δε σε δίδαξε να μην νομίζεις τα τυχερά σίγουρα? Ο σοφός, ο Αριστοτέλης. Έλα, μίλα, ξέσπασε. Από όλους τους κόλακες ήταν ο πιο πανούργος. Άσε μωρέ, Διογέννη, να ξέρω μόνο εγώ αυτά τα αριστοταλικά όσα με δίδαξε. Πώς μου εκμεταλλευόταν τη φιλοτιμία? Να μάθω με κολακίες και επένους. Τη μια για την ομορφιά, πως τάχα είναι, λέει, ένα κομμάτι του αγαθού. Την άλλη για τις πράξεις και τον πλούτο. Γιατί εδώ που τα λέμε το χρήμα, το νόμιζε αυτός μέγα αγαθό. Δεν τρεπόταν να το παίρνει. Μάρκα, Διογέννη, και σαν άνθρωπος και σαν πανούργος. Όμως κάτι κι εγώ πήρα από δάφτον. Τι? Από τη σοφία του. Να λυπάμαι για εκείνα τα μεγάλα αγαθά που μου αράδιασες πριν. Ξέρεις, θα σου δώσω εγώ μια σίγουρη γιατριά στη θλίψη σου. Βρες νερό της λησμονιάς και πιες. Πιες αχόρταγα. Και ξαναματαπιες πολλές φορές. Έτσι θα πάψεις να σε κλετίζεσαι από τα αγαθά του Αριστοτέλη. Α, καλά μου λες. Πάω. Τράβα το λοιπόν. Όχι, από εκεί. Τον άλλο δρόμο. Και το νερό της λησμονιάς, Αλέξανδρε. Πάει αυτός. Να και ο Πολυδεύκης. Ποιος είναι πάλι αυτός ο Πολυδεύκης? Αυτός ζει ένα λάξ με τον αδελφό του τον Κάστορα. Ένα λάξ? Βέβαια. Τώρα ζει ο Κάστορας και αυτός είναι πεθαμένος. Ας κάτσουμε όμως τώρα στην άκρη και ας τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Πολυδεύκη! Πολυδεύκη! Μίλησες, Διογέννη. Άκου, σαν να αναστηθείς αύριο, γιατί νομίζω αύριο έχει σειρά. Ναι, αύριο. Κοίτα να δεις πουθενά εκείνο το Μένιπο, τον γενικό φιλόσοφο. Μένιπο, είπες? Ναι. Μπορεί να τον βρει στην Κόρινθο να κάνει γούστο το λογοκοπανητό των φιλοσόφων. Εντάξει, τι θες? Να του πεις: Μένιπε, σου παραγγέλνει από τον Άδειο Διογέννης ο φίλος και συνάδελφος, αν χόρτασες γέλια στη γη, έλα εδώ κάτω να γελάσεις ακόμη περισσότερο. Τ' άκουσες? Γιατί Πολυδεύκη μου να του πεις: εκεί πάνω είναι αμφίβολα τα γέλια. Εδώ να του πεις: δεν θα πάψει να γελάει. Και μάλιστα όταν βλέπει τους πλούσιους, τους ατράπες, τους τυράννους, έτσι ταπεινωμένους, τυποτένιους, με μόνο διακριτικό το βογγητό τους. Όταν μάλιστα μαγκούφιδες και γρουσούζιδες ξαναθυμούνται τα επίγεια. Θα του τα πω. Και ακόμα, σαν έρθει κατά δω, ας κάνει την κουμπάνια του σε λούπινα. Ας ψάξει κανένα σκούπιδο τενεκέ ή ας κουβαλήσει κανένα αυγό από μάγια ή τίποτα τέτοιο. Και να έχουμε καλό ρώτημα, πώς θα το γνωρίσω, η φάτσα του? Α, γεροντάκι φαλακρό είναι. Μια πατατούκα πολυχαλασμένη, σημαία σε όλους τους ανέμους και παρδαλομπαλωμένη. Χαρακτηριστικό του? Γελάει και κοροϊδεύει ασταμάτητα εκείνους τους φουσκωμένους φιλόσοφους. Με τόσα σουσούμια θα τον βρω εύκολα. Με την ευκαιρία, θέλω να παραγγείλω κάτι και για αυτούς τους περίφημους τους φιλόσοφους. Λέγε, δεν έχει βάρος πολύ και αυτή η αποσκευή. Πες τους να πάψουν να αεροκοπανάνε και να μαλώνουν για το τίποτα. Μέκαψες, Διογέννη. Αν ξεστομίσω κάτι τέτοιο και κατηγορήσω τη σοφία τους, θα με πούνε αμόρφωτο. Πες τα εσύ και σαν έρθουν θα κλάψουν από μένα. Έγινε, θα τα πω, Διογέννη. Πες και από εμάς, το συνάφι των πεθαμένων, αυτά στους παραλίδες. Γιατί, βρε χαράμιδες, φυλάτε έτσι το χρυσάφι σας? Γιατί βασανιζόσαστε στους λογαριασμούς και στους τόκους και φορτωνόσαστε απάνω σας τάλαντα επί ταλάντων? Ένα οβολάκι, βρε, χρειάζεται σαν έρθετε εδώ κάτω σε λίγο. Θα τα πω και αυτά σε αυτούς. Άλλο τίποτα? Και στους ωραίους και τους δυνατούς.
στο Μέγυρο από την Κόρινθο και το Δαμόξενο τον Παλαιστή. Εδώ κάτω πες τους, μήτε ξανθά μαλλιά, μήτε γαλάζια μάτια, μήτε τα ροδαλά μάγουλα, μήτε τα μούσκουλα τα ψωμωμένα έχουν πέρασει. Όλα μια σκόνη είναι. Κάφκαλα, ξεγδαρμένα από κάθε ομορφιά. Καθόλου δύσκολο να τα πω κι αυτά στους ωραίους και τους δυνατούς. Και στους φτωχούς, Πολυδεύκη, ξέχασα. Στους φτωχούς, πολλοί τους φέρνουν βαριά τη φτώχεια τους και μυρολογούν για την ανέχειά τους. Πες τους, μήτε να δακρύζουν, μήτε να κλαίνε, αφού καθίσεις και τους αραδιάσεις τι περίφημη ισότητα βασιλεύει εδώ κάτω. Και πως οι σπουδαίοι πλούσιοι της γης δεν είναι καθόλου καλύτεροι τους εδώ κάτω. Και άκου, σε εκείνους τους συμπατριώτες σου, τους Λακεδαιμονίους. Για λέγε. Αν το θεωρείς σωστό, κάνε τους μια παρατήρηση. Εκ μέρους μου. Το παραρίξανε έξω τελευταία. Να αφήσει ήσυχους τους Σπαρτιάτες. Δεν το ανέχομαι. Τις άλλες παραγγελίες, ναι, όλες θα τις πω. Πάει καλά, αφού έτσι το νομίζεις. Κουβάλισε τώρα τις παραγγελίες μου στη βάρκα. Ποιος είναι αυτός που μίλησε? Ο Χάρος είναι. Ακούστε πως έχει κατάσταση για όλους μας. Εσάς και μένα. Η βαρκούλα βλέπετε είναι μικρή και ρήπιο. Και από παντού βάζει νερά. Αν κάνει πως ποτζάρει, πάει πατάρισε. Εσείς είσαστε πολλοί και ακόμα έχετε ένα σωρό μπαγκάζια καθένα σας. Αν το λοιπόν φορτώσουμε και εσάς και αυτά, φοβάμαι μη μετανιώσετε αργότερα. Και μάλιστα όσοι δεν ξέρετε κολύπη. Πες λοιπόν, τι να κάνουν για να έχουν καλό ταξίδι? Αμέσως, αμέσως. Πρέπει να επιβιβαστείτε γδυτή. Ησυχία, ησυχία είπα, γδυτή. Κάθε περιττό αφήστε το στην παραλία. Και να δούμε κι έτσι αν χωράτε. Ερμή. Διαταγές. Ερμή, ανάλαβε να μην ανέβει κανείς πρώτου πετάξει όπως είπα τις αποσκευές του. Κάτσε στο μουράγιο εσύ και έλεγχε. Και ύστερα βάλ τους απάνω. Γδυτή είπα. Εντάξει, εμπρός. Ποιος είσαι εσύ ο πρώτος? Ο Μένικος. Έρχομαι συστημένος από το Διογέννη. Καλά, καλά, εμπρός. Κοίτα, η σακούλα μου, η μαγκούρα μου, πάνε μπλουμ. Την πατατούκα δεν την έφερα για να διευκολύνω την κατάσταση. Ανέβα, Μένικο, Λεβέντη. Πρώτη θέση πλάι στον πλοίαρχο, για να εξετάζεις και τους άλλους. Σύ ο ομορφωνιός εκεί, ποιος είσαι? Ο Χαρμόλεος από τα Μέγαρα, μεγάλος Καζανόβας. Δυο τάλαντα χρυσάφι πήρα μόνο για ένα φίλι. Ωραία, ωραία, γδύσου τώρα από την κοητεία σου. Και από τα χίλια με τα κρυβά φιλιά. Και από τα κατσαρά μαλλιά. Oh. Εμπρός, εμπρός. Και τα δροσερά μάγουλα και το δέρμα σου το τρυφερό, όλα. Έχει καλός, τώρα ανέβαινε. Oh, δυστυχία μου. Εμπρός, εμπρός, γρήγορα. Και εσύ με την πορφύρα και το διάδημα. Ο Βλοσιρός. Εγώ. Ναι, εμπρός. Ποιος είσαι εσύ? Ο Λάμπηχος, ο τύραννος των γελών. Και τι κουβαλήθηκες με τόσα και με τόσα, ε? Δεν είπαμε. Μήπως κοτσάμ τύραννο με ήθελες γδυτό? Τύραννος, πεθαμένος να λες. Έλα, έλα, πέτα τα, πέτα τα. Πέτα τα είπα. Μα, ορίστε, ορίστε. Για το χατήρι σου πάει περίπατο τόσο σπρώτος. Και το κόρδομα, Λάμπηχε, και την υπεροψία. Αν τα φορτώσουμε όλα αυτά, πάει το βαρκάκι μας. Τουλάχιστον το πουκάμισε και το διάδημα. Να ξεχωρίζω. Όχι, τίποτα, τίποτα. Όλα, πέτα τα. Εντάξει, εντάξει. Να, όλα τα πέταξα όπως βλέπεις. Και την απανθρωπία, και την βλακεία, και την συκοφαντία και την οργή. Ουφ, ορίστε, ορίστε. Να με τσίτσι. Ωραία. Έπα. Α, εσύ ο Παχής, ο γεμάτος κρέατα, ποιος είσαι? Εγώ. Ο αθλητής Δαμασία. Φαίνεσαι, φαίνεσαι. Σε ξέρω γιατί σε έχω δει τόσες φορές στις παλέστρες. Ναι, Ερμή.
Δέξουμε λοιπόν. Γυμνός είμαι. Τι γυμνός με τόσα κρέατα επάνω σου. Πέτα τα, γιατί θα βουλιάξουμε μόνο να βάλεις τη μια σου την ποδάρα. Πέτα και τα στεφάνια και τα βραβεία. Ορίστε, ορίστε. Διτός. Και καθώς βλέπεις, ισόβαρος με τους άλλους. Ωραία, έτσι, ελαφρώς προτιμότερος. Έπατο λοιπόν. Και τώρα εσύ, ο Κράτων. Αν πετάξεις τα λεπτά, την καλοπέραση, ακόμα και τη φιλιδονία και ακόμα και τις επικίδιες τιμές με εκείνα τα αξιώματα των προγόνων σου και τις καταγωγές και τις δόξες και τις κάποτε αποδοθήσεις της μέσης της πόλεως και τις επιγραφές των αγαλμάτων και το θεόρατο τάφο που σου άνοιξαν, τότε μόνο θα μπεις. Πέτατα λοιπόν, γιατί και να τα θυμάσαι μόνο φέρνουνε βάρος. Δεν μ' αρέσει, αλλά τι να κάνω, θα τα πετάξω. Αχ, τι άλλο λοιπόν μου μέλετε. Εσύ πάλι, ο ένοπλος, τι μας κουβαλήθηκες έτσι, τι το κρατάς αυτό το τρόπαιο. Ένδειξης νίκης, θυσίας, ανδραγαθίας και τιμής από την πολιτεία, Έρμη. Στη γη να μείνουν όλα αυτά. Εδώ στον Άδειο έχουμε ειρήνη, δεν τίθεται ζήτημα όπλων. Να και τούτο όσο σοβαρός και ο φουσκωμένος αδειάνος με τις φρυδάρες τις οργισμένες, τις έννοιες του τις πολλές και βουτυγμένος στα γένια. Είναι φιλόσοφος, Ερμή, προσεξέ τονε. Κατεργάρης και έτοιμος να σε γεμίσει με τέραδα και σημεία. Γδίστον, γδίστον κι αυτόν, γιατί θα δεις κάτω από τα φουστάνια του πολλά να γελάς. Πέταξε εσύ, φιλόσοφε, σένα το λέω. Πέταξε την πόζα πρώτα, ακίστερα τ' άλλα. Ω Δία, πόση αλαζονία, πόση αμορφωσιά και γκρίνια και κοινοδοξία και ανοησία. Λόγια, λόγια γεμάτα αγκάθια και έννοιες πολύπλοκες. Και πόσο φαφλαταριό και πόση βλακεία και μορολογία. Όσο και να τα κρύβεις, φιλόσοφε, δεν μου ξεφεύγουνε. Σα παρακαλώ, Ερμή. Σιωπή! Και το ψέμα και το φούσκωμα και την ιδέα πως είσαι καλύτερος από τους άλλους. Μωρέ, για να μπαινες με όλα τούτα πάνω σου, τριήρης δεν θα σε χώραγε. Προστάζεις και υπακού. Τα πετάω. Ερμή, τα γένια τα ξέχασες. Είναι βαριές και μαλλιαρές οι τρίχες του. Πέντε οκάδες θα πάνε. Καλά λες, Μένιμπε. Πέτα τα, φιλόσοφε. Και ποιος θα με κουρέψει. Ποιος. Μένιμπε, πάρε ένα τσεκούρι από το καρανάγιο, σκαρφάλωσε στην κουπαστή να τον φτάσεις και δώστου. Όχι τσεκούρι, ένα πριόνι καλύτερα. Θα είναι αστείο έτσι. Θα του παστρέψω λίγο και τα φρύτια του. Εντάξει, τώρα θα γεννείς άνθρωπος, φιλόσοφε. Επρός! Είστε τα παλαμάρια! Σηκώστε τη σκάλα, την άγκυρα, τα πανιά, σία! Βαρκάρι χάρο στο διάκι, καλό τάξιδι! Τι κλαίτε, βρε χαμένοι! Εσύ ο κουρούπας ο φιλόσοφος! Αχ, πίστευα την ψυχή αθάνατη, Ερμή! Ψέματα, ψέματα, για να λυπάτε! Για ποια! Που ποτέ του δεν θα φάει πια φαγιά πλούσια. Μήτε που θα νυχτοπερπατήσει κρυφά κουκουλωμένος στα φρύδια για να πάρει μπάλα τα καταγόγια. Και δεν θα κατακλέψει και τα παιδιά με τις απάτες του. Τάχα πως είναι σοφός. Για αυτά λυπάτε. Εσύ, βρεμένη, είπε, δεν λυπάσαι που πέθανες. Εγώ μόλις μου αυτό. Εγώ πέθανα τρεχάλα. Αλλά ακούστε, σαν να ακούγεται κάτι από τη γη. Φωνές. Φωνάζουν πολύ. Σηκάστε! Κάτι ακούγεται. Και όχι από μια μεριά. Από εκεί φωνάζουν ευχαριστημένοι. Γελάνε με το θάνατο του λαμπίχου. Και κοιτάτε, τραβάνε τη γυναίκα του οι άλλες γυναίκες. Και τα παιδιά του τα πετροβολάνε άλλα παιδιά. Εκεί επενούνε το ρήτορα αδιόφαντο. Και εκεί η μάνα του Δαμασία κρατάει κεφάλι στο μυρολόι του με τις άλλες γυναίκες. Για σένα, με είπε, κανένας δεν δακρύζει. Και τεντώνεσαι στη γαλήνη σου, γαλήνη. Εμένα, τι λες. Θα ακούσεις σε λίγο τα σκυλιά να ουρλιάζουν λυπητερά και τα γεράκια να κοπανάνε τα φτερά τους όταν θα μεθάψουν. Είσαι γενναίος, Μένιπε. Σεις, τους οβολούς σας και τραβάτε στο δικαστήριο κατευθείαν εκεί. Χάρο, έλα, πάμε να κουβαλήσουμε άλλους. Άντε, στο καλό, Ερμή, στο καλό.
Προχωράμε εμείς. Γιατί αργοπαράτε, βρε. Όλοι θα πρέπει να δικαστούμε εδώ. Είναι οι καταδίκες μας φοβερές. Τροχή, πέτρες, γεράκια. Εδώ θα ζυγιαστεί σωστά η ζωή του καθενός. Άιτε πάμε. Πάμε κι εμείς. Έχουμε άλλους χάρονα. Όχι. Κάτσε να ξεκουραστούμε λίγο, Ερμή. Με την ευκαιρία, έλα να λογαριαστούμε αν θες. Πόσα ακόμα μου χρωστάς για να μην τσακωνόμαστε κάθε τόσο. Να λογαριαστούμε, Ερμή. Είναι καλύτερα και λιγότερες έγκες θα έχουμε αν ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, μου παράγγειλες και αγόρασα μια άγκυρα. 5 τάλαντα. Πολλά, πολλά. Τι πολλά, μα τον Άδη 5 την πήρα. Και ένα σκαρμό για το κουπί, 2 βολούς. Πάει καλά. 5 τάλαντα και 2 βολούς. Μια σακοράφα για τα πανιά, 5 βολούς. Βάλτα κι αυτά. Και βουλοκαίρι για τις τρύπες της βάρκας, και καρφιά και σκηνή για να φτιάξεις τη σκότα, 2 τάλαντα όλα. Φτηνά τα πήρες, μπράβο. Αυτά είναι όλα. Εκτός αν ξεχάσαμε τίποτα στο λογαριασμό. Έχουμε και λέμε 7 τάλαντα και 7 οβολούς. Στα χρωστάω μαζί με τα άλλα. Και πότε με το καλό η εξόφληση. Προς το παρόν, Ερμή, βλέπεις και σάτια, αδύνατο. Παρακάλα να μας στείλει τίποτα μαζωμένους, καμιά αρρώστια ή κανένας πόλεμος. Κάτι θα βγει τότε με τους οβολούς που μαζεύω για ναύλα. Έτσι, τότε κι εγώ να κάτσω να παρακαλάω για χειρότερα για να μπορέσω να πάρω τα χρέη μου. Δεν γίνεται αλλιώς, Ερμή. Καθώς βλέπεις, λίγοι πεθαίνουν τώρα. Ειρήνη. Καλύτερα έτσι, χάρε, κι ας υπάρχει το χρέος σου κι ας μεγαλώνει. Όμως για θυμίσου. Αχ, εκείνη η παλή του πολέμου. Τι μας ερχότανε τότε. Ένας κι ένας. Ανδροί καταπατωμένοι από τα τραύματα οι περισσότεροι. Τώρα, αν μας ξεπέσει κανείς, κανένας φαρμακωμένος από το γιο του θα είναι ή σκασμένος από φαΐ, πρισμένος στα πόδια και στην κοιλιά, κυτρινιασμένος, κακόμπυρος, καθόλου όμοιος με τους παλιούς. Και οι περισσότεροι τους φτάνουν εξαιτίας του παρά. Για τον παρά είπες. Αμήν ο αφιλότιμος αγαπητός πάρα πολύ. Μου φαίνεται πως είμαι ανόητος που δεν σου ζητάω τα χρέη μου κι εγώ. Βρε, Ερμή. Εκείνος ο πρώτος που μπήκε σήμερα. Ο Μένιπος λες. Ο Μένιπος. Δεν μου δώσε όβολο. Πού πάει, ξέρεις. Δεν σου δώσε όβολο. Στο δικαστήριο πάει. Σήμερα δικάζει ο Μίνωας. Πάω να το βρω. Σιωπή! Ένας-ένας με τη σειρά. Σιωπή! Τον όβολό μου! Ο Μένιπος που είναι. Δεν μπορείς τώρα. Ο Μίνος δικάζει. Σιωπή! Σιωπή! Τούτος εδώ ο ληστής. Εγώ μείνω. Εσύ, σώστρατος είπες. Καλά. Να ρυφθείς τον Πυριφλεγέθοντα, στον Πύρινο ποταμό. Πού είσαι, Ερμή? Εδώ. Πυριφλεγέθοντα. Μάλιστα, κύριε πρόεδρε. Εσείς οι άλλοι τραβάτε τώρα. Γρήγορα στα ηλίσια παιδεία και στις νήσους των μακάρων. Να πάρετε την ανταμοιβή σας για τα δίκαια που επράξατε ζώντας. Μια στιγμή, άκουσε με Μίνωα, σου φανώ ότι λέω καλά. Τι να ξανακούσω. Δεν αποδείχτηκες άνθρωπος κακός, Φωνιάς. Αποδείχθηκα, αλλά πρόσεξε κάτι. Αν δίκαια τιμωρηθώ. Δίκαια, και με το παραπάνω. Αν βέβαια είναι δίκαιο να πληρώσεις. Όμως άκουσε με Μίνωα, λίγα κάτι της να πω. Όχου, άιντε λέγε. Όχι για παραντολογίες και μακρινάρια. Να προλάβουμε να εξετάσουμε και τους άλλους. Εντάξει. Όσα έπραξα ζώντας, Μίνωα, τι λες? Τα έκαμα από μόνος μου ή γιατί μου τα πρόσταξε η μοίρα? Και βέβαια η μοίρα. Το λοιπόν, όλοι μας και οι καλοί και εμείς που φαινόμαστε κακοί, πράξαμε ό,τι πράξαμε υπηρετώντας τη μοίρα. Βέβαια. Την κλωθό που στον καθένα σαν γεννιέται προστάζει τι πρέπει να πράξει. Αν λοιπόν κάποιος με το ζόρι σκοτώνει κάποιον χωρίς αντίρρηση, γιατί εκβιάζεται σαν δήμιος να πούμε ή σαν πολεμιστής, ο ένας υπακούοντας το δικαστή, στον τύραννο ο άλλος, ποιος τότε πρέπει να κατηγορηθεί για το φόνο? Ο δικαστής και ο τύραννος. Δεν φταίει το ξύφος γιατί υπηρετεί χωρίς ψυχή σαν όργανο τον πρώτο τυχόντα που θα του προσφέρει η αιτία. Εντάξει, Μίνωα. Κατάλαβες το παράδειγμα. Κι αν κάποιος έρθει κουβαλώντας χρυσάφι ή ασήμι που έστειλε ένα αφεντικό, ποιος αναγνωρίζεται ευεργέτης? Ο κάποιος που το κουβαλά. Ο αποστολέας, σώστρατε. Ο κάποιος ήταν μετακομιστής, υπηρέτης. Βλέπεις το λοιπόν πως μας αδικείς. Τιμωρείς εμάς που γίναμε υπηρέτες όσες κακές πράξεις η κλωθό πρόσταξε και τιμάς πάλι όσους έπραξαν καλές πράξεις που πάλι η κλωθό τις πρόσταξε. Κανένας, Μίνωα, κανένας δεν μπορεί να πει πως μπορούσε να παρακούσει ό,τι προστάχθηκε από τη μοίρα. Μια τόσο μεγάλη δύναμη. Σώστρατε.
Αν εξετάζεις ακριβώς, πολλά μπορείς να πεις ακόμη και όλα πως δεν γίνονται με λογική. Όμως εσύ κέρδισες όπως ρώτησες, γιατί δεν φαίνεσαι μόνο ληστής, μα και σοφιστής. Ας τον να πάει στο καλό, Έρμη, να μην τιμωρηθεί. Και κοίτα, προσεχέ τον, να μην δασκαλέψει και κανέναν άλλον πεθαμένον έτσι. Ουφ, αρέθηκα. Το δικαστήριο διακόπτει για λίγο. Νάτος, δεν είσαι ο Μένιπος? Ναι, ο Μένιπος. Καταλαβαίνε, πλήρωσε μου το εισιτήριο. Τον οβολό, το εισιτήριο είπα. Φώναζε χάρο, φώναζε όσο θέλεις. Πλήρωσε, λέω, το εισιτήριο. Δεν μπορεί να πάρεις από ποιον δεν έχει. Υπάρχει, μωρέ, κανείς που να μην έχει ούτε ένα οβολό? Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω. Μα τον πλούτο να θα σε πλήξω στα αλήθεια, βρωμόσκυλο, αν δεν με πληρώσει. Πίσω, θα σου ανοίξω την κεφάλα στα δυο με την πατσούκα. Άδικα, μωρέ, θα έχει ταξιδέψει τζάμπα τόσο ταξίδι. Ο Ερμής, αυτό σα πληρώσει για μένα. Αυτό με κουβάλισε σε σένα. Όχι, όχι εγώ, όχι εγώ. Δεν αναλαβαίνω τα ραβέρια με πεθαμένου. Ούτε εγώ σ' αφήνω. Κάνε όπως θες. Ό,τι δεν έχω, πώς θα το πάρει, μωρέ. Δεν ήξερε, βρε, ότι έπρεπε να κρατήσει μαζί σου έναν οβολό? Το ήξερα, μα δεν είχα. Τι έπρεπε να γίνει, να μην πεθάνω? Μόνο η αφέντο μου τσουνάρα σου ταξίδεψε τζάμπα. Χαράμι. Εγώ και χαράμι, λεβέντη μου, και τρόμπα δούλεψα και στο κουπί έβαλα χέρι και μόνος εγώ σε όλο το πεθαμένο ρόι δεν έκλαιγε. Παράτατα, δεν τα τρώω εγώ, τον οβολό. Τον οβολό πρέπει να κατεβαίνεις. Δεν γίνεται, αυτή είναι η συνήθεια εδώ. Και τότε πήγαινε με πίσω στη ζωή. Ωραία τα λες, για να τη φάω κι από πάνω από τον νεακό. Μη με ενοχλείς λοιπόν, άσε με στο καλό. Δείξε μου τι έχεις στα μπακάζα σου. Λούπινα θες? Για κλεμμένα κόλυβα. Από πού, μωρέ, Έρμη, μας κουβάλισες τον εδώ τον πιναλέο? Δεν φαντάζεσαι τι ελάλαγε στο ταξίδι, κοροϊδεύοντας και κοτσοβολεύοντας. Ακούς να τραγουδάει όταν οι άλλοι μυρολογάγανε? Δεν πρόσεξες, χάρο, ποιον πέρασε στον Άδη. Το Μένιπο. Το Μένιπο. Έναν άνθρωπο ελεύθερο, δίχως έννοιες. Αυτός είναι. Το Μένιπο. Κουρουφέξαλα. Άγγε, μωρέ, δεν θα πέσει στα χέρια μου. Στα χέρια του χάρου ποτέ. Αν πέσω, πέθανε καλή δύο φορές. Δέκαρε. Δεν μπερδέψαμε. Ακούς εισιτήριο. Πού είναι το λοιπόν, Ερμή, οι ωραίοι και οι ωραίες? Ξενάγησέ με γιατί μόλις που ήρθα. Εγώ δουλειά μένιπε. Όμως κοίταξε κατά εκεί δεξιά. Ναι. Είναι ο Ιάκυνθος, ο Νάρκησος, ο Νηρέας, ο Αχιλλέας. Εκείνος ο ψηλός. Όμορφοι όλοι. Κυτηρό, η Ελένη, η Λίδα. Παλιές μεγάλες ομορφιές. Κόκαλα βλέπω. Κόκαλα και κάφκαλα ξέσαρκα. Ολόιδια, όλα, όλα. Κι όμως είναι ότι θαυμάσανε οι ποιητάδες. Εσύ μόνο τα καταφρονάς. Μα πού είναι η Ελένη, δεν ξεχωρίζεται. Αυτός ο σκελετός είναι η περίφημη Ελένη Μένιπε. Περίφημη, ε. Πύλες. Γι' αυτό το μάτσο της κοκάλας ξεκίνησε χίλια καράβια, φορτωμένα τόσα νιάτα από όλη την Ελλάδα. Και χάθηκαν τόσοι Έλληνες και βάρβαροι και τόσες πολιτείες αναστατώθηκαν. Δεν είδες, Μένιπε, τη γυναίκα ζωντανή? Θα έλεγες τότε αν για μια τέτοια γυναίκα δεν άξιζε να υποφέρεις πολλά. Πάει καλά. Για ένα όμως απορώ, Έρμη, που δεν σκέφτηκαν και κακοπέρασαν έτσι οι Αιχαίοι. Για ένα πράγμα δηλαδή όμορφο, μα λίγο πολύ. Ουφ, δεν έχω καιρό, Μένιπε, για φιλοσοφίες. Κοίτα να βρεις ένα στέκι και συναράξεις εδώ που ήλθες. Εμένα άσε με, έχω δουλειά. Οι πεθαμένοι περιμένουν. Έφυγε. Ποιος θα με σε διανύσει τώρα να βρω ένα μέρος καλό? Ει, εσύ, και μίλησες? Κι κατά τα παλάτια του Πλούτωνα, μπορείς να με πας. Να δω πρώτα τον Άδη όλο. Δεν είναι εύκολο όλο, Μένιπε. Γενικά μάθε. Τούτος εδώ είναι ο Κέρβερος. Ακόμα ξέρεις και το χάρο. Το ξέρω, το ξέρω. Είδες και τη λίμνη και τον Πυριφλεγέθοντα αν ερχόσουν. Τα ξέρω. Και σένα που φυλάς βάρδια και το βασιλιά Μήνο Αΐδα και τις Ερηνίες. Δείξε μου τώρα τους ανθρώπους, ιδίως τους παλαιϊκούς και τους πιο ένδοξους. Λοιπόν, να ο Αγαμέμνονας. Εκεί ο Αχιλλέας. Ναι, ναι. Τούτος δω είναι ο Ιδωμενέας. Κείνος εκεί ο Οδυσσέας. Τον Οδυσσέα. Κατά εκεί ο Αίας, ο Διομήδης και σειρά η ένδοξη των Ελλήνων. Τα κόκαλα. Αλίμονό σου, Όμηρε.
Σε τι μαύρο χάλι πέσανε οι πρωταγωνιστές των ραψοδιών. Σκόνη όλα. Κι αυτός εδώ ποιος είναι, Ιράκε? Ο Κύρος. Κι αυτός εκεί ο Κρίσος. Κι από πάνω του ο Σαρδανάπαλος. Κι από πάνω του ο Μίδας. Αυτός ο Ξέρξης. Αυτός? Εσύ βρε είσαι κάθαρμα που έφρυξε όλη η Ελλάδα και τη ζευγάρωσε στον Ελίσποντο και ήθελες να ταξιδέψεις καράβια μέσα από τα βουνά. Βρε, για κοίτα και τον Κρίσο. Βρε, κατάτημα. Αυτό το Σαρδανάπολο, και άσε να του κάσω μια στράκα στο Κάφκαρο. Πάπα, θα του το κάνεις έτσι μαλακό και γυναικείο που είναι τρίψαλα. Μήπως πρέπει και να υποκληθώ προς αυτό το γυναικοτό. Έλα, έλα. Θες να σου δείξω τώρα και τους σοφούς. Σοφούς, μα το Θεό, ναι. Πρώτος το λοιπόν, αυτός. Ο Πυθαγόρας. Γεια σου, καλοφαγά μου. Ή η Απόλλωνα ή όπως αλλιώς θες. Μα το Θεό, εδώ και εσύ με είπε. Γεια σου και σένα. Δεν είναι πια χρυσάφι το μερί σου? Πάνε αυτά. Για να δω τι φαγώσιμο έχεις στη σακούλα σου. Ουκιά, Πυθαγόρα. Δεν είναι για σένα το φαγώσιμο. Δώσ' μου ένα. Άλλα εκεί και άλλα εδώ με είπε. Γιατί έμαθα πως καθόλου δεν είναι το ίδιο τα κουκιά και τα κεφάλια των ψήφων. Προχωράμε. Έλα. Έρχομαι. Τούτος εδώ είναι ο Σόλων. Αυτός ο Θαλής. Κοντά τους ο Πιτακός. Ναι, ναι. Και οι άλλοι. Όλοι τους εδώ καθώς βλέπεις. Μπράβο τους, μπράβο τους. Οι μόνοι που είναι χαρούμενοι μέσα σε τόσο εδώ μέσα. Και αυτός ο γεμάτος τάχτες και καντήλες σαν κακοψημένο ψωμί, ποιος είναι? Ο Εμπεδοκλής, μεν είπε. Μισοκαβουρτισμένος απ' την Έτνα. Βρε χαλκοπόδαρε Ανδρίε, τι σε έπιασε βρε και έπεσε στο ηφαίστειο? Μελαγχολία μεν είπε. Άστα, άστα Εμπεδοκλή. Καινοδοξία και λαζονία, αυτά σε κατακόσανε. Και οι ίδιες σου οι αρχές. Κανένα σου σόφισμα δεν σοφέλησε. Ο Σοκράτης έκαι, πού είναι τος? Αμέσως. Νάτος. Πού είναι? Αυτός που φλιαρεί με τον Έστωρα και τον Παλαμίδη. Ήθελα να τον έβλεπα αν ήταν κάπου εδώ κοντά. Βλέπεις τον Φαλακρό? Κάτι μας είπες, όλοι κουρούπιδες είναι. Τον Μπλακουτσομίτη, ντε. Μπλαζουκομίτη, Εμένα ζητάς, εσένα, Σοκράτη μου, εσένα. Έρχομαι. Καλώς τον. Πώς πάει η Αθήνα? Η Αθήνα? Πολλοί νεαροί λένε πως φιλοσοφούνε. Και αν δει κανείς τα σκέρτσα τους, κάθε άλλο παρά φιλόσοφοι είναι. Από κάτι τέτοιο χόρτασα. Θα είδες όμως που κατέβηκαν και ο Αρίστυπος και ο Πλάτωνας. Ο ένας που σκοβολάει ευωδίες, ο άλλος βρωμάει κολακίες στους τυράννους της Σικελίας. Για μένα, τι λένε μεν είπε? Πως είσαι ευτυχισμένος πέρα για πέρα. Όλοι σε νομίζουν θαυμαστό, γιατί όλα τα έμαθες λέγοντας πως τίποτα δεν ξέρεις. Και έτσι πάντα πρέπει να λέει κανένας. Μα ο ίδιος εγώ τους τα έλεγα, μεν είπε. Κι αυτοί νόμιζαν πως ηρωνεύομαι. Κι αυτοί που μαζευτήκανε γύρω σου, ποιοι είναι? Ο Χαρμίδης και ο Φέδρος, ο γιος του Κλινίου. Μπράβο, Σοκρατάκη. Και εδώ συνεχίζεις την τέχνη σου και δεν αμελείς τις καλές πράξεις. Τι άλλο καλύτερο να κάνω? Έλα. Ξάπλωσε εδώ κοντά μου. Εγώ κοντά σου? Πα. Θα πάω κοντά στον Κρίσο και τον Σαρδανάπαλο να πλαγιάσω πλάι τους. Νομίζω πως δεν θα γελάσω λίγο ακούγοντά τους να σκούζουνε. Άντε να πηγαίνω κι εγώ. Μη μας τη σκάσει κανένας πεθαμένος. Μεν είπε, άλλοτε τα υπόλοιπα. Το καλό, φτάσανε και τούτε σε μένα. Άντε να πάω κι εγώ. Να και ο Κέρβερος. Ο Κέρβερος. Κερβερέκο, ρί, μια κι είμαστε συγγενείς. Ναι, συγγενείς. Σκύλος, κοινικός φιλόσοφος είμαι. Σώπα τώρα, δεν μου λες, πες μου για χάρη τη στιγός. Σώπα, πάψε λέ, όχι καυγιστά. Τούτος εδώ ο Σοκράτης μας ακούει. Ήθε πηγού, ναι ή όχι? Όχι. Μπράβο, έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, πώς ήταν ο Σοκράτης τότε που κατέβηκε εδώ σε εσάς? Γιατί φυσικά σαν Θεός δεν θα καυγίζεις μόνο, μα θα μιλάς σαν θέση ανθρωπινά. Να σου πω. Σώπα τα καυγίσματα λέω. Σαν ήταν μακριά, σ' όλους φαινόταν πως ερχόταν ατάραχος και δεν φοβόταν ολότελα το θάνατο. Ήθελε να φαίνεται έτσι στους έξω από εδώ. Φυσικά, όχι καυγιστά, ανθρωπινά. Να συνεννοούμε, να καταλαβαίνουμε. Σε σκύψε όμως και μπήκε σε τούτο το χάος.
και είδε το σκοτάδι, τον αργοπορούσα κι εγώ και του σκάω μια δαγκόνια. Σιγά. Φάρμα και ρίς αγκόνιο. Θα με τα ακούς και εμένα. Έκλαιγε λοιπόν και θρυνούσε. Πάει κι αυτό, σκιάχτηκε όπως όλοι μας. Βλέπεις, όλοι μέχρι την πόρτα του Άδη είναι τολμηροί και ανδροί. Από εκεί και πέρα γίνεται η πραγματική τους δοκιμασία. Εγώ πώς σου φάνηκα σαν κατέβηκαν? Μόνο εσύ στάθηκες άξιος στην πίστη σου, Μένιπε. Εσύ και ο Διογέννης πρωτύτερα. Γιατί δεν σας έκαναν να μπείτε με το ζόρι. Εθελοντές ήρθατε, κοροϊδεύοντας. Καλά, καλά. Άντε τώρα, Μένιπε, τράβα να ξαπλώσει. Ναι, πάω. Και εσύ ξαναπιάσε το γάβγισμα πάλι. Αρκετά, ε. Δεν πάμε πάνω στη γη, σαν τον Πολυδεύκη και τον Πρωτεσύλαο. Στάσου, είναι μια δίκη ακόμα. Ο ίδιος ο Πλούτωνας τα δικάσει, σοβαρό ζήτημα. Εκείνος ο Μένιπος φαίνεται πως τα έχει κάνει κεραμιδαριό εκεί που πήγε. Ανάτον, έρχεται. Μα ποιος είναι αυτός δίπλα του? Σοπα να ακούσουμε. Άκουσε, Χείρονα, πως αν και θεός που ήσουν, να θέλησες να πεθάνεις. Αλήθεια, Μένιπε. Πέθανα αν και μπορούσα να είμαι αθάνατος. Γιατί λοιπόν αυτή η επιθυμία στο θάνατο, σε ένα τόσο αχρίαστο πράγμα? Θα σου πω γιατί είσαι μυαλωμένος. Δεν αξίζει η αθανασία. Δεν ήταν ευχάριστο να ζεις? Όχι. Να βλέπεις το φως? Όχι, Μένιπε. Το ευχάριστο είναι πολύπλοκο και διόλο απλό. Ζώντας και απολαμβάνοντας όλο ένα τα ίδια, ήλιο, φως, τροφή, ίδιες εποχές, τα ίδια το ένα πίσω από το άλλο, γέμισα, φούσκωσα από δάφτα. Δεν αξίζουν δά τα ίδια πάντα? Και το να μην απολαμβάνεις είναι πιο ευχάριστο, νομίζω. Σαν να τα λες σωστά, Χείρονα. Και δεν μου λες, αυτό τον Άδη πώς το υποφέρεις? Όχι και άσχημα, Μένιπε. Πρώτα απ' όλα ισότης. Με το παραπάνω ο Άδης δημοκρατικός. Δεν υπάρχει που λες διαφορά φως ή σκοτάδι. Άλλωστε ούτε πεινάς εδώ ούτε διψάς. Καμιά ανάγκη από δάφτα. Κοίτα μόνο αν μετανιώσεις και τα γυρίσεις αυτά που λες. Πώς το λες αυτό? Όπως στη ζωή σου έγιναν αφόρητα τα ίδια και τα ίδια, μήπως και εδώ σου φανούν σε λίγο τα ίδια αφόρητα? Και ζητάς κι άλλο ταξίδι για άλλη ζωή? Δεν μπορεί να γίνει, νομίζω. Και τι πρέπει να γίνει, η Μένιπε? Αυτό. Να είσαι απλός. Να αρκίσεις όσα έχεις και τίποτα να μην νομίζεις αφόρητο. Άντε, άντε, Χείρονα, βιάζομαι. Με περιμένει ο Πλούτων. Μένιπος. Ήρθε! Δεν τον υποφέρουμε πια, Πλούτωνα, τούτο το γείτονα το Μένιπο. Πάρε απόφαση ή αλλού να τον πας ή εμείς να κουβαλήσουμε σ' άλλη μεριά του Άδη. Έξω! Έξω! Άψτε! Άψτε, λέω! Τι φοβερά σας καρόνια. Κάθε φορά που εμείς κλαίμε και δερνόμαστε για εκείνα του επάνου κόσμου που θυμόμαστε, ο Μίδας το χρυσάφι του, ο Σαρδανάπαλος στην καλοπέρασή του και εγώ, αχ, ο μαύρος ο Κρίσος, τους θησαυρούς μου. Αυτός χασκογελάει, μας βρίζει. Ανδράποδα μας ανεβάζει, καθάρματα μας κατεβάζει. Και ακόμα με τα τραγούδια και τις παραφωνίες του χαλάει το θρήνο μας. Φοβερά βασανιστικός, Πλούτωνα. Τι είναι αυτά, Μένιπε? Η αλήθεια, Πλούτωνα. Γιατί δεν χωνεύω αυτά τα τυλά και άθικη ανθρωπάκια που δεν φτάνει πως ζήσανε στραβά, αλλά και τώρα πεθαμένοι το θυμούνται. Ευχαριστιέμαι το λοιπόν να τους κουρδίζω. Σας κουρδίζει! Γιατί! Δεν πρέπει, Μένιπε. Στενοχωριόνται γιατί χάσανε ούκο λίγα. Εσύ τα έχασες, Πλούτωνα, που τους δικαιολογείς. Καθόλου! Δεν μ' αρέσουν οι ξεσηκωμοί και μάλιστα από πεθαμένους. Κι όμως βρεχαμένοι να το ξέρετε πως δεν θα πάψω. Όπου και να πάτε από πίσω σας εγώ. Να σας κουρδίζω, να σας ψέλνω, να χασκογελάω. Βρισιές, όλα τούτα δεν είναι βρισιές? Όχι, όχι. Βρισιές ήταν τα όσα πράξατε ζωντανοί, που διατάζετε να σας προσκυνάνε, που ευχαριστιόσαστε να περιφρονάτε τους ελεύθερους ανθρώπους και το θάνατο,
που ποτέ δεν τον σκεφτήκατε. Κλάφτε, κλάφτε τώρα, γιατί όλα πάνε, πάνε. Πάνε. Πολύ ο Θεοί και μεγάλη περιουσία. Τι καλοπέρασή μου εγώ. Φίνα, έτσι να το πάτε. Κλάψτε εσείς και εγώ θα σας κοπανάω συνέχεια ένα πράγμα. Το μάθε ποιος είσαι. Αυτό το τροπάριο ταιριάζει κακός ως καιρός στα κλάματά σας. Μάθε ποιος είσαι. Γνώθεις αυτόν. Μα αυτό δεν το είπε ο Μένιπος. Δεν έχει να κάνει. Αυτό το γνώθεις αυτόν είχε σαν αφορμή ο Λουκιανός και έγραψε ό,τι ακούσαμε και εμείς και οι ακροατές μας. Ακούσατε τους νεκρικούς διαλόγους του Λουκιανού. Έλαβαν μέρος οι καλλιτέχνες με τη σειρά που τους ακούσατε: Βίκτορ Παγουλάτος, Φραγκούλης Φραγκούλης, Γιώργος Νέζος, Αθανάσιος Κεδράκας, Ευάγγελος Πρωτοπαπάς, Σμάρος Στεφανίδου, Δημήτρης Νικολαίδης, Κώστας Γενατάς, Βασίλης Ανδρεόπουλος, Κώστας Ναός, Δάνης, Φίβος Ταξιάρχης, Σπύρος Καλογύρου, Γιάννης Μαλούχος, Θεόδωρος Μωρίδης, Θεόδωρος Καμενίδης και Χρήστος Ευθυμίου. Η μετάφραση του κειμένου του Λουκιανού, η διασκευή και η προσαρμογή των διαλόγων σε ενιαίο έργο έγινε από τον Δημήτρη Μπουρούνη. Μουσική επιμέλεια Αλέκου Κόντι. Ρυθμιστής ήχου Ανδρέας Λάμπρου. Τεχνικός των ήχων Αθανάσιος Πολίτης. Σκηνοθεσία για το ραδιόφωνο από τον Θάνο Κοτσόπουλο.